Η πρώτη προσφυγική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πόλη της Σιδηροκάστρου και την οποία διοργάνωσε η Αδελφότητα Μη Κρασιατών και Περιχώρων ο Άγιος Παντελήμωνας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκτός από την Αδελφότητα Μικρασιατών Σιδηροκάστρου, ο Σύλλογος Ποντίων Σιδηροκάστρου Η Κομνηνή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σκοπού και ο Σύλλογος Μικρασιατών Οφρηνίου. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Αδερφότητα Μικρασιατών Σιδηροκάστρου και Περιχώρων ο Άγιος Παντελεήμωνας στην πόλη του Σιδηροκάστρου. Στην πρώτη προσφυγική και πολιτιστική συνάντηση συλλόγων συμμετείχαν εκτός από την Αδελφότητα Μικρασιατών ο Σύλλογος Ποντίων Σιδηροκάστρου Η Κομνηνή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σκοπού και ο Σύλλογος Μικρασιατών Οφρηνίου. Οι Σιδηροκαστρινοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου και κατέκλυσαν την πλατεία, απολαμβάνοντας παραδοσιακή μουσική, χορούς και τραγούδια από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Όπως βλέπετε κι εσείς, ξεκινήσαμε το αντάμωμα, έτσι το ονομάσαμε, των προσφυγικών συλλόγων, οι οποίοι είναι ο Σύλλογος Γυναικών Οφρηνίου, είναι Μικρασιάτικος Σύλλογος, είναι η Πόντη του Σιδηροκάστρου Η Κομνηνή, είναι ο Νέος Σκοπός ο Ορφέας, οι οποίοι εκπροσωπούν τη Θράκη, και είμαστε και εμείς η Αδελφότητα Μικρασιατών που εκπροσωπήσαμε τα νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Ικαρία. Η προσέλευση του κόσμου πώς είναι? Πάρα πολύ καλή και μεγάλη. Δεν περιμέναμε τόσο κόσμο, αλλά μας εντυπωσίασαν. Αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε και το χρόνο να κάνουμε ένα πανσεραϊκό αντάμωμα, το οποίο θα γίνει εδώ στο Σιδηρόκαστρο, μόνο με προσφυγικούς συλλόγους, το τονίζω. Εντάξει, γιατί οι προσφυγικοί σύλλογοι είναι όλοι από τη Μικρά Ασία. Πόντος, Θράκη, Μικρά Ασία και λοιπά, δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνουν πολλά κοινά. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο με τη χοροδία των Μικρασιατών του Μαυρόλοφου και παρουσιάστηκαν στη συνέχεια χορευτικά από το παιδικό τμήμα της Αδερφότητας, ενώ το πρωί της Κυριακής παρουσιάστηκε το βιβλίο του Θωμά Σιδέρη, το αποτύπωμα της μνήμης. Ξεκινήσαμε ένα οδηπορικό για τις αλυσμόνητες πατρίδες, όπου χθες 22 το μηνός ημέρα Σάββατο είχαμε στο θεατράκι του Δήμου μας την εκδήλωση τη χοροδία του Μαυρολόφου και εν συνεχεία τα παιδιά του συλλόγου μας των νέων. Σήμερα το πρωί, συνεχίζοντας το όλο το οδηπορικό μας, είχαμε τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Θωμά Σίδερε στο ξενοδοχείο Ολυμπίκ το πρωί στις 11 η ώρα, όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο «Το αποτύπωμα της μνήμης», το οποίο και μας αφορά άμεσα. Είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ με ωραίο και με πάρα πολλά ντοκουμέντα από πρώτης και δεύτερης γενιάς Μικρασιάτες.